Στην πρώτη τοποθέτηση, την επί της αρχής, θα επικεντρωθούμε σε δύο από τα ζητήματα που θίγονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την υπόθεση του καζίνου του Ελληνικού και για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, από τα οποία καθορίζεται αυτές τις διατάξεις η αρνητική ψήφος του ΚΚΕ, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επί της αρχής καταψηφίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί αναδεικνύει οι διατάξεις των δύο αυτών ζητημάτων ανάγλυφα τον παρασιτικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας. Το πρώτο είναι φανερό γιατί είναι παρασιτικό. Το καζίνο. Το λέει μόνο της η ίδια η λέξη. Τζόγος. Προσφέρουμε στο λαό δηλαδή θεάματα χωρίς άρτο. Και μάλιστα θεάματα για συγκεκριμένες κατηγορίες. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αυτό προωθούσανε. Τον τζόγο. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις δύο άδειες στην Αττική και τη μεταφορά του καζίνου της Πάρινθας μέσα στον αστικό ιστό της ευρύτερης περιοχής, αλλά και η δημιουργία καζίνου στο Ελληνικό, ο ΠΑΠ με τις παιχνιδομηχανές που έχει γεμίσει σε όλες τις γειτονιές. Και από αυτήν την άποψη είναι φανερό, δηλαδή, να θυμίσω εδώ μία ρίση, ένα στίχο του Βάρναλη. Και βάλτε στη θέση του Χασίση τον τζόγο. Στη Χούντα στο Αλισβερίσι, λεύθερο ήταν το Χασίση. Ποτέ ο λαός να μην ξυπνήσει. Έτσι λοιπόν, δείχνουμε ως διέξοδο τον τζόγο, ο οποίος καταστρέφει όμως επί της ουσίας οικογένειες. Λαϊκές οικογένειες καταστρέφει. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως από τη μια μεριά υπάρχει αυτή η πλευρά, από την άλλη έχουμε δει και την εικόνα της μέχρι τώρα λειτουργίας των καζίνων σε σχέση με τους ίδιους τους εργαζόμενους. Πάρτε για παράδειγμα το καζίνο του Ρίου της Πάτρας, το καζίνο της Κέρκυρας και της Ξάνθης, όπου ένας ευυπόληπτος επιχειρηματίας χρωστάει σε όποιον του λέει καλημέρα. Παρ' όλα αυτά είναι ευυπόληπτος. Χρωστάει στους εργαζόμενους, χρωστάει στις τράπεζες, χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία και στις εφορίες. Και παρότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η σημερινή, τηρεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τουλάχιστον την καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και μάλιστα λειτουργούσαν μέχρι πριν λίγο, για παράδειγμα, το καζίνο του Ρίου χωρίς να πληρώνει εισφορές ασφαλιστικές. Μαύρη εργασία δηλαδή. Βεβαίως με τις πλάτες της εργατικής αριστοκρατίας, σημαίνοντος στελέχους της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, που αποτελεί τη συνδιαχείριση επί της ουσίας. Και βεβαίως η σημερινή συζήτηση, η οποία βρίσκεται εν εξελίξη, για τους Ισραηλίτες επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν τα καζίνα αυτά, απαλλαγμένοι και από το εργατικό βάρος, αλλά και ταυτόχρονα με διαγραφή πάνω από το 90% των χρεών στις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία και στις εφορίες. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Αντίστοιχα παραδείγματα του παρελθόντος. Λέγεμε για παράδειγμα Μαρινόπουλο. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι με την όλη αυτή διαδικασία επί της ουσίας θα διαμορφωθεί μια περιοχή τύπου Las Vegas στο Ελληνικό. Λες και αυτό έχει ανάγκη ο λαός της περιοχής, οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Ένα Las Vegas μέσα στην περιοχή. Και βεβαίως τι διαμορφώνεται, τι δρομολογείται, πέρα από το καζίνο των 15.000 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένης επιφάνειας, ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, 3,5 περίπου χιλιάδων κλινών, 119.000 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένων, ένα συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο
23.000 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένων και ένα κέντρο αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δηλαδή, οι στεγασμένοι χώροι της επένδυσης της συνολικής ανέρχονται στα 169.227 τετραγωνικά μέτρα για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της κοινοπραξίας, η οποία τελικά επιλέχθηκε μετά από διάφορες διαδικασίες για να προχωρήσει η δημιουργία του καζίνου στο ελληνικό. Από αυτήν την άποψη, στους ΚΚΕ είχαμε διαφωνήσει συνολικά με την επιλογή παραχώρησης του ελληνικού στον επενδυτικό όμιλο, ο οποίος τελικά πλειοψήφισε, και με τα σχέδια ανάπτυξης, τα επενδυτικά σχέδια στην περιοχή, κάτι το οποίο τα υπόλοιπα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΑΛ ΠΑΣΟΚ συμφωνούν. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι δεδομένη η αρνητική ψήφος του ΚΚΕ. Πρώτο ζήτημα αυτό. Δεύτερο, ναυπηγείος Καραμαγκά. Αν καθόμαστε να συζητήσουμε την ιστορική διαδρομή των ναυπηγείων Καραμαγκά, θα χρειαζόμασταν πολλαπλάσιες συνεδριάσεις μόνο για την ιστορική διαδρομή των ναυπηγείων Καραμαγκά της Επιτροπής, όπου επί της ουσίας δοκιμάστηκαν τα πάντα, τα πάντα όλα. Από ιδιωτικοποίηση, από κρατικοποίηση, από κοινό σχήμα εργαζόμενων στη διοίκηση με την ΕΤΒΑ, από ξανά ιδιωτικοποίηση, ξανά κρατικοποίηση, αμυντικός χαρακτήρας λειτουργίας των ναυπηγείων μόνο για την εξυπηρέτηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που όλες αυτές όμως οι επιλογές ιδιοκτησιακού χαρακτήρα, όλα αυτά τα σχήματα που δοκιμάστηκαν, όχι μόνο απέτυχαν, αλλά οδήγησαν στη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα ναυπηγεία Καραμαγκά, που επί της ουσίας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2008 το παρέδωσε σε ειδική εκαθάριση με στόχο την πώληση των ενεργητικών στοιχείων των ναυπηγείων. Τελεία. Τελεία. Ενεργητικό στοιχείο των ναυπηγείων. Ούτε για εργαζόμενους μιλάει μέσα, ούτε για τίποτα. Τώρα, το υποκριτικό ενδιαφέρον τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι, όταν ήταν κυβέρνηση, δεν την απασχολούσε. Και βέβαιως είναι και καθοριστικός ο ρόλος σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη δαμόκλειο σπάθη των δικαστικών αποφάσεων περί επιβολής προστίμων, περί ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων στα ναυπηγεία και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν θα σταθώ τόσο πολύ στην ιστορία, η οποία έχει ενδιαφέρον, όσο στο σήμερα και στην επόμενη μέρα. Γιατί πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, στην οποία κανείς άλλος από τους προηγούμενους ομιλητές δεν αναφέρθηκε. Σκοπίμως. Δεν το ξέχασε. Σκοπίμως δεν αναφέρθηκε. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Οι σφοδρότατοι ανταγωνισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα σε δύο ιμπεριαλιστικά κέντρα. Το Ευρωατλαντικό Ιμπεριαλιστικό Κέντρο των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στο Ευρωασιατικό Ιμπεριαλιστικό Κέντρο Ρωσίας-Κίνας. Αφενός για να αποκόψουν την επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή και τη στρατιωτική της περιουσία, στη λογική της περικύκλωσης της στρατιωτικής της Ρωσίας, και δεύτερον, να χτυπήσουν, έτσι, στα πλαίσια του εμπορικού πολέμου, το σχέδιο της Κίνας για τον νέο δρόμο του Μεταξιού, όπου το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί κομβικό σημείο ανάπτυξης του νέου δρόμου του Μεταξιού. Και σε αυτό οι Αμερικάνοι πρωτοστατούν να μην υλοποιηθεί ο νέος δρόμος του Μεταξιού, δημιουργώντας ανταγωνιστικά επενδυτικά σχέδια τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη συνολικά του κινέζικου σχεδιασμού. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το επανέλαβε πολύ χαρακτηριστικά όχι μόνο ο παλιός πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόσφατη συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε, λοιπόν? Ότι ένας από τους βασικούς άξονες, πέρα από τον ανταγωνισμό με τη Ρωσία,
είναι και ο ανταγωνισμός με την Κίνα, όπου καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον ανταγωνισμό παίζει και είναι, είναι υποδομές ζωτικής σημασίας για τα αμερικάνικα συμφέροντα. Ποιες είναι οι υποδομές ζωτικής σημασίας για τα αμερικάνικα συμφέροντα? Η ναυπηγική βιομηχανία και τα λιμάνια. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη των αμερικάνικων υποψηφίων για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται ταυτόχρονα έντονα και στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμάγκα, στο όνομα να αποκλείσουν τους επενδυτικούς σχεδιασμούς της Κίνας. Βέβαιος, εμείς δεν επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια, απλώς καταγράφουμε τη μεγάλη εικόνα, τη σφοδρότητα του ανταγωνισμού, και ότι στα πλαίσια αυτά οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις υλοποίησης των αμερικάνικων υπεριαλιστικών σχεδιασμών, όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ενεργειακό και σε υποδομές λιμανιών και ναυπηγείων. Από τα ναυπηγεία Σύρου που παραδόθηκαν στην Όνεξ, τα ναυπηγεία Ελευσίνα που τα έχει πάρει μια καινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η Όνεξ και διαπραγματεύεται πόσο θα μειωθούν τα χρέη της εταιρείας προς το δημόσιο και στις τράπεζες. Ζητάνε και αυτοί ποσοστό 90%. Τυχαίο, όπως ζητάνε και οι Ισραηλίτες, όπως και άλλοι. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει, αλήθεια? Τα χρέη τα οποία θα διαγραφούν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Και έχουμε λοιπόν σε αυτές τις υποδομές που έχουν και στρατιωτικό και ενεργειακό ενδιαφέρον. Και αυτές είναι οι υποδομές της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Με βάση και τις διατάξεις του νομοσχεδίου, γιατί έχουν μάλλον ενδιαφέρον για τους Αμερικάνους, γιατί βεβαίως είναι υποδομές οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τον έκτο στόλο, και δεύτερον, είναι υποδομές οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τους ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ του Ευρωατλαντικού άξονα, ιδιαίτερα με τη δημιουργία εγκαταστάσεων αεροποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Και πάμε λοιπόν τώρα σε αυτά τα οποία προβλέπονται, τα γενικόλογα, στις διατάξεις του σχεδίου νόμου σε σχέση με τη συμφωνία με τον κύριο Προκοπίου, τον εφοπλιστή. Τι προβλέπεται εκεί? Βεβαίως επισκευές, χτίσιμο γιότινγκ, μεγάλων γιότ δηλαδή, αλλά και ταυτόχρονα υποδομές, όχι μόνο στο επίπεδο αυτό της ναυπήγησης και της επισκευής, αλλά και μια σειρά άλλες δραστηριότητες, από logistic, υποδομές δηλαδή για logistic, μέχρι, και εδώ έχει το ενδιαφέρον το μεγάλο, το σημαντικό, μέχρι και υποδομές δημιουργίας παραγωγής ενέργειας. Άρα δηλαδή ο σχεδιασμός του κυρίου Προκοπίου, ο οποίος δημοσιεύτηκε για δημιουργία μονάδας αεροποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι, στο ναυπηγείο του Σκαραμαγκά, είναι μέσα στα σχέδια τα οποία εντάσσονται σε αυτά τα οποία περιγράφονται στο άρθρο το συγκεκριμένο για το σχέδιο δράσης στα λιμάνια. Και βεβαίως από αυτή την άποψη λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ο κύριος Προκοπίου να υλοποιηθούν οι αμερικάνικοι σχεδιασμοί για το ακριβό υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί ταυτόχρονα διαθέτει και ένα ισχυρό σχετικά στόλο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Άρα δηλαδή τα δικά του επί της ουσίας συμφέροντα θέλει να εξυπηρετήσει στα πλαίσια αυτά. Τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα, εφόσον ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις του νέου επενδυτή: η εταιρεία πρέπει να είναι καθαρή από εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι έμπειρο, το οποίο βεβαίως με το διάβα
των χρόνων και την απαξίωση των ναυπηγείων έχει χαθεί τεχνογνωσία και θα χαθεί τεχνογνωσία στα πλαίσια της ναυπήγησης. Και από αυτήν την άποψη, γι' αυτό ακριβώς και δεν προβλέπεται τίποτα απολύτως για την τύχη των εργαζόμενων, που ηρίστον παρόδο με βάση τη συμφωνία που είχαν κάνει με το Υπουργείο Άμυνας αμοιβώσανται, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 700 ευρώ το μήνα ήταν οι αμοιβές τους για ναυπηγικές εργασίες. Έτσι. Δεν λέγεται τίποτα λοιπόν για τους εργαζόμενους. Παρακαλέσω, κύριε Καραθανσόπουλε. Θα ολοκληρώσω, κύριε. Πέρασε κιόλας ο χρόνος. Ναι, άργησα πολύ να ξεκινήσω το χρόνο. Με συγχωρείτε πολύ. Σε δύο λεπτά θα έχω ολοκληρώσει, κύριε Πρόεδρε. Σε 20 λεπτά. Ελάτε. Σε δύο λεπτά θα έχω ολοκληρώσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, καμία τύχη για τους εργαζόμενους που έχουν εμπειρία, το τι θα γίνουν αυτοί. Και δεύτερον, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά για την καταβολή των δεδουλευμένων που έχει πλέον τελεσιδικήσει σε τρίτο βαθμό στα δικαστήρια, σε ανώτερο δηλαδή βαθμό, τα 120 περίπου εκατομμύρια πόσο επιδίκασε το δικαστήριο ως καταβολή των δεδουλευμένων τους. Γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή μέσα, όπως επίσης και τι θα γίνουνε στο νέο επενδυτικό σχέδιο. Και βεβαίως το πέμπτο ζήτημα σχετίζεται με το ότι η επένδυση εντάσσεται στου στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, άρα δηλαδή θα απολάβει όλα τα ευεργετήματα από τους αναπτυξιακούς νόμους, φορολογικά κίνητρα, επενδυτικά κίνητρα και μια σειρά άλλα ζητήματα. Και να κλείσω και με την τεράστια αντίφαση. Ποια είναι αυτή η αντίφαση? Ότι ο ελληνικός στόλος αναπτύσσεται, ο λινόκτητος στόλος, με ραγδαία μορφή. 173 παραγγελίες νέων πλοίων φέτος, 104 πέρυσι από Έλληνες εφοπλιστές. Και την ίδια στιγμή η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στη χώρα μας απαξιώνεται ραγδαία. Δηλαδή αυτό επιβεβαιώνει ότι το κέρδος δεν έχει πατρίδα και από αυτή την άποψη μόνη λύση για να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας ή να ξεμπερδεύουμε για τη λογική και τον ρόλο του καπιταλιστικού κέρδους και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στις υποδομές και στην ναυπηγική βιομηχανία εν προκειμένου. Με αυτά, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω και δηλώνοντας και πάλι το ΚΚΕ καταψηφίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επί της αρχής. Ευχαριστώ πολύ.